Σεβαστές όλες οι απόψεις που ακούστηκαν. Ο καθένας σε ό,τι έχει να κάνει με τις απαντήσεις, κύριε Λέκο, τι ζητήσετε τη δυναμικότητα, πώς βγαίνει η δυναμικότητα των παιδικών σταθμών, που είναι βάση πραγματικών μέτρων και βάση εγκαταστάσεων. Αν η δυναμική που αναφέρατε. Έτσι βγαίνει βάση νόμου και οι. Όχι, με βάση τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Με βάση τις κτηριακές εγκαταστάσεις και ανάλογα τον αριθμό των υπείων βγαίνουν το τι προσωπικό θα ασχοληθεί. Με βάση το κτίριο. Και φυσικά. Κύριε Μπότσα και κύριε Σαμαρά, και φυσικά. Έμεινα να πάρει τα κι άλλα. Όπως. Το πλεονάσμα προσωπικό θα ήταν και άλλοι οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούσαν επιπλέον του ωραρίου που λειτουργούν τώρα. Με βάση τον νόμο. Επιπλέον του ωραρίου. Δεν είμαι ο αρμόδιος εγώ για να το κρίνω, διότι οι εγγραφές των υπείων όταν γίνονται από τους γονείς αναφέρουν τι ανάγκες έχουν. Άμα δεν υπάρχουν οι ανάγκες αυτές για επιπλέον ώρες εργασίας και φυσικά δεν υπάρχουν εδώ πέρα στα στοιχεία που έχουμε. Δηλαδή δεν θα πούμε εμείς να απασχολήσουμε επιπλέον προσωπικό για τυχόν ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε γονείς για το πόσες ώρες θα αφήσουν τα παιδιά τους. Άρα η καταδομή γίνεται με βάση των δεδομένων που έχουμε και με τα αιτήματα των γονείων. Απαντά το πρόβλημα δεν έχω πρόβλημα. Εάν ανέβει και η μία ανανέωση των συμβάσεων που εργανεί, δεν κάνουμε διάλογο. Δεν πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε. Θα κάνουμε διάλογο. Όταν μιλάμε πάντα φασαρία προσωπικά δεν το ζήτησε ο κύριος Δήμαρχος τώρα ότι θα έρθει να απαντήσει, θα απαντήσει κύριε Πρόεδρε. Προσωπικά δεν με ενοχλεί. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, το αν ανέβηκε η μία ανανέωση των συμβάσεων στο εργάνι, ξέρετε. Ναι. Ανέβηκε. Ναι. Και αν η σημερινή συνεδρία στη θεωρείται νόμιμη ή όχι λόγω του τίτλου. Τι νόμιμη και τι. Με ποιο τίτλο. Η έγκριση είπε πολύ σωστά, είπε ο κύριος Τσανούσας. Σήμερα τι γίνεται. Καταρχάς έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Αυτό ακριβώς. Έχουμε ξεφύγει από το θέμα μας. Το θέμα σήμερα είναι έγκριση ή μη της εισήγησης του Υπουργείου. Το θέμα του Συμβουλίου είναι ανανέωση συμβάσεων εργασίας εδώ. Τέλος. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε. Το συζητάμε. Έγκριση ή μη της αριθμών 98-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Το θέμα ήταν η απόφαση. Εμείς αποφασίζουμε για την απόφαση. Ανανέωση συμβάσεων με τις εργασίες εδώ. Κύριε Πρόεδρε, εσείς το αναγράφετε. Ανανέωση συμβάσεων εργασίας εδώ. Έγκριση ή της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Προσώπου. Δεν είμαστε αρμόδιοι να την εγκρίνουμε. Με συγχωρείτε που ακούστηκε η άποψή σας, ακούστηκε ο αντίνομος και το λόγο που σας έκανε και παρακαλώ πριν στο μικρόφωνο, γιατί καταγράφονται οι μεταξύ σας συνομιλίες όταν δεν μιλάτε στο μικρόφωνο. Ποιος, ο κ. Λιάννης, δεν είναι. Καλό, δεν μας μιλάτε. Αυτό που κάνετε, κύριε Λέκο, είναι άγνωστο, είναι λιγότερο. Ο Λέκος, γι' αυτό. Ναι, δεν γίνεται. Μα όταν αναφέρει το όνομά μου κάποιος, δεν πρέπει να το απαντήσω. Σωστά, λίγο την ώρα. Πρέπει να σεβαστούμε το σοβαρό του θέματος και το θέμα που προσπαθεί να μιλήσει, ο οποίος δεν διέκοψε κανέναν και την τρίτη φορά που τον διακόπτεται. Ποιον διέκοψε, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Δήμαρχος ζήτησε, σας το επαναλαμβάνω, τα ερωτήματα που έμειναν να απάντησαν για να τα απαντήσει. Τα έχω σημειωμένα. Ποιον διέκοψε, λοιπόν. Τα έχω σημειωμένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Και φυσικά είπα, συνεχίζοντας κύριε Μπότσα και κύριε Σαμαρά, και φυσικά θα τρέξουμε να διεκδικήσουμε χρήματα από παντού. Μπορώ να απαντήσω, κύριε Δήμαρχε. Όχι, αυτή τη στιγμή.
Είπα ότι στην αρχή το θέμα μας είναι αν το προσωπικό είναι πλεονάζον ή όχι. Και αυτό το αναλύσαμε πλήρως. Δεν είναι το οικονομικό. Το οικονομικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Και εφόσον. Πώς. Και φυσικά είπαμε, μιλάμε σήμερα, ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για το πλέον σοβαρό θέμα. Όταν έχει να κάνει με εργαζομένους, πόσο μάλλον σε μια πολύ πάθη περιοχή όπως είναι η δική μας, έχει και μια πιο βαρύνουσα σημασία. Ξεκίνησα στην αρχή λέγοντας ότι δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί, λέγοντας ότι θέλουμε να χάσουν κάποιοι άνθρωποι θέσεις εργασίας. Και φυσικά ο σκοπός μας και η υποχρέωσή μας, θα έλεγα η πρακτική, είναι για να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη, όπως πολύ σωστά επίσης ακούστηκε εδώ. Η ανάπτυξη πώς πιστεύετε ότι έρχεται? Έρχεται βγάζοντας ένα μαγικό ραφτάκι από την τσέπη και λύνονται όλα τα θέματα? Η ανάπτυξη χρειάζεται χρόνο. Για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να μπουν κάποια πράγματα στη σειρά. Και για να μπουν αυτά τα πράγματα στη σειρά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, αποφάσεις ευθύνης. Πρέπει να κάνουμε μια υπεύθυνη πολιτική. Αυτή τη στιγμή, για να μην παρεξηγηθώ για μία ακόμη φορά, είπαμε ότι το θέμα είναι το πλεονάζον προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, σας κάνω μία επιπλέον αναφορά και ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή, ο Δήμος Καστοριάς οφείλει, όπως είπα και πριν, στην διάθεμα 1.921.000 ευρώ. Έχει. Αν κάνετε λίγο υπομονή χωρίς να με διακόπτε, θα δείτε εσύ. Η διάθεμα, λοιπόν, κατέσχεσε ένα ποσό αυτή τη στιγμή από τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, είναι εκτός θέματος. Σας παρακαλώ πολύ. Και εσείς είστε εκτός θέματος. Σας ακούσαμε. Σας παρακαλώ. Τα ανταποδοτικά, λοιπόν, τα ανταποδοτικά που έχει ο Δήμος, τα ανταποδοτικά έσοδα που έχει ο Δήμος είναι 2 εκατομμύρια. Από αυτά, 600.000 κρατάει απευθείας η ΔΕΗ, με τους λογαριασμούς που έχει αλληλέγγυτους. 1% είναι η μισθοδοσία των μονίμων υπαλλήλων της καθαριότητας. 450.000 πάνε σε αυτοκίνητα, συντήρηση, λάμπες και παροχές προσωπικού. Οπότε από αυτά τα ανταποδοτικά έχουμε έλλειμμα και 130.000 ευρώ. Αν υπολογίσουμε και την διατιμά, η οποία είναι 1 εκατομμύριο το χρόνο, έχουμε ένα έλλειμμα ετησίως 1.130. Σας ανέφερα το χρέος που στη διατιμά, το 1.900 τόσο, το οποίο δεν έχει μπει στον προϋπολογισμό των τελευταίων 2 ετών. Πολύ σοβαρό θέμα. Με αυτήν, εάν ακολουθηθεί η πολιτική αυτή της διατιμά, δηλαδή να μας κατασχέσει και άλλους λογαριασμούς, θα υπάρχει άμεσα ο κίνδυνος να μην πληρωθούν μισθοδοσίες μόνιμων υπαλλήλων. Πάμε στο νομικό πρόσωπο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 95.000 ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ. Οι μισές από αυτές αφορούν παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Πάμε στο Δήμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές 560.000 ευρώ στη ΔΕΗ. Αυτό θα σας τα καταθέσω κιόλας, είναι αντίληψη. Η πρωτοβάθμια σχολική επιτροπή έχει 126.000 ληξιπρόθεσμες οφειλές σε σχολικά κτίρια. Η δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή, επειδή δεν μιλάμε για θέματα παιδείας σήμερα, γι' αυτό το αναφέρω, έχει 210.000 ευρώ υποχρεώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να πληρωθούν. Και θα πρέπει να πληρωθούν άμεσα. Γιατί καλά λέμε να ανανεώσουμε συμβάσεις, καλά λέμε να λειτουργήσουν περισσότεροι παιδικοί σταθμοί, και φυσικά αυτή είναι η πολιτική και θα πρέπει να είναι η πολιτική ενός Δήμου, αλλά να ανανεώνουμε προσωπικό σε παιδικούς σταθμούς από τη μία, να λειτουργούμε παιδικούς σταθμούς και από την άλλη κάθε μέρα η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα, νομίζω ότι το θέλει κανείς. Τι λέμε λοιπόν εμείς,
προσπαθούμε να βάλουμε σειρά. Από την αρχή, είπαμε, δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι για να μπορέσουμε να τα λύσουμε όλα τα θέματα. Και φυσικά η κυρία Σπύρου μας καθιστάται υπεύθυνος για ό,τι γίνεται, αλλά θα έλεγα ότι η υπεύθυνη στάση, ειδικά από τους ανθρώπους αυτού και τα μέλη αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι τα συμφέροντα του Δήμου. Πριν από ένα μήνα, οργιστήκαμε να εκπληρώνουμε τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μας. Αυτό που προτείνετε εσείς δεν είναι ούτε τίμιο ούτε ευσυνείδητο. Κατά την άποψή σας. Τραγικά χειρότερα λοιπόν θα είναι τα πράγματα αυτά που θα αφήσει αυτή η Δημοτική Αρχή αν ακολουθήσουμε την πολιτική τη δική σας. Δηλαδή, παίρνοντας στο Δήμο, να σπαταλάμε απλόχερα χρήματα και μάλιστα δημόσιες δαπάνες, δημόσια χρήματα για τα οποία βάσει νόμου που σας είπα πριν θα καταλογιστούν ευθύνες. Διαφορά προς τους δημότες, κύριε Πρωθυπουργέ. Και φυσικά θα γίνει κοινωνική πολιτική, αλλά όταν ο Δήμος ορθοποδήσει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε δηλαδή για ένα τύπη ΔΔΔ, το οποίο έχει 400.000 ευρώ υποχρεώσεις. Ζητείτε οι υποχρεώσεις αυτές για την επόμενη χρονιά να γίνουν 600.000. Το ίδιο συμβαίνει και στην κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες τις δομές του Δήμου. Αν αυτή είναι η πολιτική που θέλετε να εφαρμόσετε, δυστυχώς δεν θα την ακολουθήσετε. Γιατί είπα ότι οργιστήκαμε για να εκπληρώνουμε την ευσυνείδητα και να πάρουμε σειρά στο Δήμο. Δεν θα μας εμποδίσετε σε αυτή την προσπάθεια που θα κάνουμε και χαίρομαι ιδιαίτερα για την υπεύθυνη στάση κάποιων συμβούλων σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το συγχαίρω για την υπευθυνότητα. Κλείνοντας, επειδή υπόθηκε ότι πολλές φορές η λέξη εγωισμός. Μία φορά. Αρκετές φορές. Δεν, και είπατε ότι εμένετε στη θέση. Ότι εμένω στη θέση αυτή. Δεν ψηφίσαμε. Ούτε ψηφίζω. Εγώ λέω τις παρατηρήσεις. Εγώ κάνω ενημέρωση στο σώμα και το σώμα θα λάβει τις αποφάσεις. Άρα μην προτρέχετε να προλάβετε τις εξελίξεις. Δεν έχετε ευθύνη. Κλείνοντας λοιπόν, θα πω και πάλι. Δεν επιτρέπεται σε κανένα να είναι πιο ευαίσθητος από κάποιον άλλο. Δεν επιτρέπεται σε κανένα, τουλάχιστον σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, να πουλάει ελπίδα και να κάνει υπόλοιο. Και φυσικά οι πρόσωποι των εργαζομένων που είπα είναι πολύ σεβαστές οι απόψεις τους. Σεβαστές, όπως και οι θέσεις των εργαζομένων. Συμφωνούμε απόλυτα. Έχω κάνει, θα επαναλάβω πάρα πολλές συναντήσεις και πιστεύω ότι το κατάλαβα τα παιδιά που έχουν απολύτως δίκιο σε αυτό που διεκδικούν. Κανένας δεν θέλει να χάσει τη θέση του. Κανένας δεν θέλει να αυξηθεί η ανεργία στην περιοχή μας. Κανένας δεν θέλει να βιώνει τον πόνο του άλλου. Πιστέψτε με ότι καθημερινά έχω τεράστια πάρα πολλά αιτήματα από κόσμο ο οποίος βιώνει τέτοιες καταστάσεις. Αυτό που ζητάμε είναι να γίνει η αρχή, να μπει αυτή η πολυπόθητη σειρά που θέλουμε, θα ματώσουμε οικονομικά σε αυτή την πρώτη φάση, αλλά εγώ πιστεύω ότι σε 15 μήνες από τώρα, δηλαδή από την επόμενη χρονιά, θα έρθει αυτή η πολυπόθητη ανάπτυξη που θέλουμε και είμαι βέβαιος ότι το θέλουμε κατά βάθος όλοι μας, άσχετα αν θέλουμε να περάσουμε κάτι άλλο σήμερα ή για άλλους λόγους. Ο καθένας ξέρει για το μέρος του και βέβαια για την πλευρά του. Και βέβαια θα πω για τελευταία φορά ότι ο κάθε ένας μας κρίνεται για αυτά που λέει και για αυτά που πράττει. Ευχαριστώ.